Η αδέσποτη σφαίρα που το απόγευμα του Σαββάτου βρήκε μια Ελβετίδα τουρίστρια που καθόταν αμέριμνη σε ταβέρνα στον Στήλο από Κορώνου ήταν μια από τις χιλιάδες που παίζονται κάθε χρόνο σε κοινωνικές εκδηλώσεις στην Κρήτη. Για καλή τύχη της 46χρονης της προκάλεσε μόνο μια εκδορά στον δεξιόμο, ωστόσο το περιστατικό δυσφημεί το νησί και επιβεβαιώνει πως για πολλούς το κακώς εννοούμενο έθιμο καλά κρατεί. Απαράδεκτα πράγματα αυτά. Τι γνώμη θα σχηματίζουν οι ξένοι επισκέπτες για την Κρήτη? Τι να πω. Αυτά δεν πρόκειται να εξαλειφθούν ποτέ. Είναι δυστυχώς που κρατάνε πολύ τα παλιά ένθιμα. Της εποχής, της δικής μου εποχής, πριν 80 χρόνια. Δεν είναι και ότι καλύτερο αυτό που συμβαίνει, άτυχο βέβαια. Θέμα είναι ότι πρέπει οι αρχές να κάνουν κάτι και εμείς οι άνθρωποι να καταλάβουμε ότι δεν γίνεται να έχουμε τουρισμό και να έχουμε και πυροβολισμούς. Δεν αλλάζει η κουλτούρα τελικά στην Κρήτη? Δεν νομίζω. Για τον ελαφρύ τραυματισμό της 46χρονης τουρίστριας διενεργείται προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα από Κορώνου. Εκτιμάται ότι η αδέσποτη σφαίρα προήλθε από μπαλωθιές που παίχτηκαν στη διάρκεια γαμήλη γουλεντιού σε κοντινή περιοχή στον Στήλο. Δεν έχει νόημα αυτό το έθιμο και μόνο κακό μας κάνει. Τα περιστατικά με σφαίρες που καταλήγουν από το πουθενά σε αυλές σπιτιών, πάνω σε αυτοκίνητα και σε ανθρώπους μοιάζουν δίχως τέλος. Κάτι πρέπει να γίνει. Έχει καταντήσει πλέον αηδία και είναι ντροπή για μας και για όλους. Τι να πω. Δεν υπάρχει άκρη, δεν βρίσκεις άκρη και είναι ντροπή, πολύ ντροπή. Θα μπορούσαν, ας πούμε, να βάλουν άσφαιρα, να μπει αυτός ο περιορισμός, άσφαιρα, χωρίς βολίδα μέσα. Αυτό μια λύση. Το Νοέμβριο του 2017 μια 44χρονη τραυματίστηκε από αδέσποτη σφαίρα ενώ καθόταν στην αυλή του σπιτιού της στα Σφακιά. Το Πάσχα του 2014, ένας 25χρονος από την Ασυγωνιά έχασε τη ζωή του από άσκοπο πυροβολισμό, βυθίζοντας το πένθος στο ορεινό χωριό.